επιστροφής αναλύσης, φίλες και φίλοι, μέρος δεύτερο, για να συζητήσουμε, όπως αναφέραμε και πριν, το φαινόμενο της σύγκρουσης ανάμεσα στην Πολωνία και τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις ευρύτερες νομικές του διαστάσεις. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Βασίλη Τζέμου, επίκουρο καθηγητή Δημοσίου Δικαίου και Οικονομικών Θεσμών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων και δικηγόρο Παραρίο Πάγο. Καλησπέρα, κύριε Τζέμου. Καλησπέρα σας, κύριε Χαραλάμπηδη. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Ποια είναι από πλευράς δικαίου η ουσία, θα λέγαμε, της σύγκρουσης ανάμεσα στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμπροκειμένου την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κυρίως, και χώρες όπως η Ουγγαρία παλιότερα, η Πολωνία σε αυτή τη φάση τώρα? Πρόκειται για μια προσπάθεια, γιατί αυτές οι χώρες επικαλούνται μια προσπάθεια του Ευρωπαϊκού Κέντρου να πληγεί η εθνική κυριαρχία, ενώ οι Βρυξέλλες επικαλούνται την καταστρατήγηση του κράτους δικαίου. Τι μπορούμε να πούμε, τι συμβαίνει εκεί? Ναι, όπως πολύ σωστά λέτε, κύριε Χαραλαμπίδη, ειδικά στην Πολωνία, γιατί το σημείο αιχμής αυτή τη στιγμή, τον τελευταίο μήνα τέλος πάντων, ναι. και μετά το καλοκαίρι είναι η Πολωνία, ειδικά στην Πολωνία διαπιστώνει το τελευταίο διάστημα, συνεχόμενα, σε διάφορα επίπεδα, τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Επιτροπή αλλά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με αποφάσεις του το δικαστήριο διαπιστώνει συγκεκριμένες δομικές παραβάσεις του κράτους δικαίου στην Πολωνία, οι οποίες η καρδιά τους είναι προβλήματα στο δικαστικό σύστημα της Πολωνίας. Δηλαδή έχουμε αλλαγή στην νομοθεσία του δικαστικού συστήματος της Πολωνίας επιταχύρω. Σε τέτοιο βαθμό μάλιστα, με αρκετά ορθολογικές διατάξεις, θα σας φέρω ένα-δύο παραδείγματα, όπου εκεί υπάρχει το πρόβλημα του κράτους δικαίου. Δηλαδή, ενώ όπως και στα περισσότερα κράτη υπήρχε η ρύθμιση μέχρι το 2015 ότι οι δικαστές του ανώτατου δικαστηρίου και επίσης σε χώρες που υπάρχει ανώτατο δικαστήριο όπως η Πολωνία, όλοι καταλαβαίνουμε πόσο κρίσιμος είναι ο ρόλος τους στη συνολική απονομή δικαιοσύνης. Mm-hmm. Στο ανώτατο δικαστήριο, όπως και στα περισσότερα κράτη, γενικά στη δικαιοσύνη υπάρχει ένα όριο ηλικίας υποχρεωτικής αποχώρησης των δικαστών που είναι ισόβιοι, θυμίζω, και είναι αυτός προδιαγραφές του κράτους δικαίου για να κατοχυρώνει την ανεξαρτησία δικαιοσύνης, 65-67 έτη. 67 υπήρχε στην Πολωνία και πέρασε μία ρύθμιση χωρίς πολλή διαβούλευση, και αυτό είναι ένα ζήτημα παραβίαση του κράτους δικαίου, δηλαδή γρήγορα να περνάνε νομοθετικές ρυθμίσεις, και αυτό πρέπει να το προσέξουν και άλλες χώρες όπως και η δική μας. Πέρασε πολύ σύντομα, χωρίς διαβούλευση, μια ρύθμιση που λέει οι ανώτατοι δικαστές άντρες θα φεύγουν υποχρεωτικά στα 65, από τα 67, και οι ανώτατοι δικαστές γυναίκες στα 60. Κάτι εντελώς το ανορθολογικό. Το είδε αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που σε τέτοια θέματα είναι πολύ ευαίσθητη, και ξεκίνησε σε όλα τα επίπεδα, Επιτροπή, Κοινοβούλιο. Και αργότερα επελήφθη το δικαστήριο να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα στην Πολωνία. Δηλαδή υπάρχει ένα... Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Ωραία. Από αυτή την άποψη λοιπόν έχει βάση, είναι βάσιμη η ισχυρισμή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι θίγεται το κράτος δικαίου. Ήταν εύγλωτο το παράδειγμα που μας φέρατε, εξαιρετικά ενδιαφέρον. Εγώ δεν το είχα διαβάσει, να πω την αλήθεια, πουθενά στον ελληνικό τύπο αυτό. Και απ' την άλλη όμως υπάρχει προκατάληψη, ας πούμε, εναντίον συγκεκριμένων χωρών, όπως επικαλούνται οι Πολωνοί για παράδειγμα. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει προκατάληψη. Mm-hmm. Ενδεχομένως υπάρχει μία αυστηρότητα σε άλλα ζητήματα. Θέλω να τονίσω ότι εκτός από τις διαδικασίες παραβίασης του κράτους δικαίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκινάει διαδικασίες κατά των κρατών μελών και για άλλα θέματα, περιβαλλοντικά θέματα, ας πούμε. Σωστό, βέβαια. Και επιβάλλονται πρόστιμα. Ενδεχομένως να υπάρχει μια προκατάληψη εκεί, ενδεχομένως να υπάρχει μια βάση, ότι επειδή υπάρχει πρόβλημα στο κράτος δικαίου, γενικά είναι προβληματικό αυτό το κράτος, το οποίο mm-hmm. δεν ισχύει. Γενικά, για να σας φέρω ένα παράδειγμα, το οξύμορο είναι ότι στην Πολωνία και στην Ουγγαρία, που σίγουρα είναι παραδείγματα προς αποφυγή ακόμα και για μη ευρωπαϊκές χώρες, έτσι, ως προς την οργάνωση συστήματός τους, έχουμε όμως το οξύμορο, έχουμε ταχύ απονομή δικαιοσύνης, στην οποία, ας πούμε, έχει πρόβλημα η Γερμανία, η Γαλλία, η Ελλάδα. Γενικά, μια γενική προκατάληψη δεν είναι σωστή, άμα υπάρχει, μόνο στα συγκεκριμένα ζητήματα. Και ένα δεύτερο συγκεκριμένο ζήτημα, δηλαδή δύο ήταν βασικά τα κομβικά ζητήματα που ορθώς μπήκε, για να απαντήσω ευθέως στο ερώτημά σας, ορθώς μπήκε στο στόχαστρο η Πολωνία και όχι κάποιο άλλο κράτος μέλος. Δημιουργήθηκε ένα πειθαρχικό όργανο ελέγχου των δικαστών, το οποίο ελεγχόταν από την κυβέρνηση.
Α, μάλιστα. Και το οποίο εκεί ήταν η τελευταία αιχμή του δόρατος το τελευταίο διάστημα. Γι' αυτό βγήκε και η καταδικαστική απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Ιούλιο. Λέει σταματήστε. Βγήκε, που δεν είναι σύνηθες, βγήκαν απόφαση για, σαν να λέμε, ασφαλιστικά μέτρα. Προσωρινή προστασία κατά, υπέρ των δικαστών και κατά της Πολωνίας. Σταματήστε να λειτουργεί αυτό το δικαστήριο. Και δεν σταμάτησε η Πολωνία και γι' αυτό μπήκε αυτό το πρόστιμο τώρα πριν μερικές μέρες του 1 εκατομμύριο ευρώ κάθε μέρα. Γιατί δεν σταμάτησε το πεδίο. Δηλαδή υπάρχουν δομικά προβλήματα στην Πολωνία παραβίασης του κράτους δικαίου στην αρτηρία της. Είναι μία από τις 5 αρτηρίες του κράτους δικαίου, ανεξαρτησία δικαιοσύνης. Εκεί υπάρχει το πρόβλημα και είναι πάρα πολύ μεγάλο. Άρα υπάρχει ένα συνολικό υπόβαθρο. Γιατί οι περισσότεροι πήραμε είδηση, εν πάση περιπτώσει, ή ασχοληθήκαμε περισσότερο με αυτό το θέμα της σύγκρουσης Πολωνίας-Βρυξελών, λόγω της απόφασης, της πρόσφατης απόφασης του Πολωνικού Συνταγματικού Δικαστηρίου, ότι υπάρχει σύγκρουση ανάμεσα σε διατάξεις του Πολωνικού Συντάγματος και σε διατάξεις των καταστατικών κειμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά αυτό δεν είναι, δηλαδή δεν ξεκινάει από εκεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα έχει μια μεγάλη ουρά από πίσω, ας πούμε. Ναι, ξεκίνησε από το 2015, οπότε ξεκινήσαν αυτές οι παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη από την κυβέρνηση. Θέλανε να φέρουν να διώξουν κάποιους δικαστές οι οποίοι ήταν και φιλοευρωπαϊστές και δημιουργούσαν κάποια προβλήματα σε κάποιο τέτοιου είδους γενικότερη νομοθεσία. Υπάρχει μια στρατηγική, δηλαδή, ναι, ελέγχου της δικαιοσύνης στην πραγματικότητα, ναι, στην Πολωνία. Ναι. Και, το πολύ ωραίο παράδειγμα που φέρατε το τελευταίο, η απόφαση πριν ακριβώς ένα μήνα, 7 Οκτωβρίου, του Πολωνικού Συνταγματικού Δικαστηρίου, ήταν ακριβώς η αντίδραση της Πολωνίας στο τελευταίο που σας είπα. Βγήκε τον Ιούλιο και λέει: σταματήστε τη λειτουργία του Πειθαρχικού Συμβουλίου. Υπήρχε μια μηχανία 1-2 μήνες διαπραγματεύσεις, έτσι κινείται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν υπόγειες διαπραγματεύσεις, κοιτάμε μήπως κάτσει η μπήλια σε μια συνένεση. Mm-hmm. Δεν επετέφθη αυτό το καλοκαίρι και αφού πήρε την απόφαση η Πολωνία, όχι, δεν θα τους αφήσουμε να το επιβάλλουν, και αφού είδαν ότι μάλλον πάνε προς επιβολή και χρηματικών προστήμων τα οποία είναι δυσβάχταστα κατά για την Πολωνία, συνεδρίασε 2-3 φορές. Το Γερμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο και είπε: όχι, όχι μόνο εμείς. Το πολωνικό. Ναι, το ανώτατο Πολωνικό Δικαστήριο. Όχι μόνο δεν θα σταματήσουμε τη λειτουργία του Πειθαρχικού Συμβουλίου αυτού, αλλά ερχόμαστε και υπερθεματίζουμε ότι δεν έχετε αρμοδιότητα να μας το πείτε αυτό. 1. 2, το Σύνταγμά μας υπερέχει χωρίς κανένα υποσημείωση του ενωσιακού δικαίου, τόσο του παραγόγου όσο και του ενωσιακού. Όσο και του πρωτογενούς, τόσο του παραγόγου όσο και του πρωτογενούς. Και 3, όχι μόνο αυτό, πήγανε σε μεγάλη κορύφωση αυτής της αντίδρασης. Εμείς από εδώ και πέρα θα φτιάξουμε μια διαδικασία εθνική ελέγχου της νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε να μην συμμορφωνόμαστε γι' αυτό. Δηλαδή μια μεγάλη πολεμική απάντηση ήταν αυτή πριν ένα μήνα από το Συνταγματικό Δικαστήριο της Πολωνίας. Πολύ έντονη πολεμική. Και εδώ θέλω να εκφράσω και μια απορία. Δεν υπάρχει, δηλαδή όταν ήρθε η Πολωνία να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως νέα χώρα μέλος, δεν υπήρξε εναρμόνιση του εθνικού δικαίου με το ευρωπαϊκό. Δηλαδή τώρα εκ των υστέρων έχει λογική, έχει νομική βάση, να το πω έτσι, η επίκληση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Πολωνίας ότι συγκεκριμένες διατάξεις των συνθήκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έρχονται σε σύγκρουση με το Πολωνικό Σύνταγμα? Όχι, όπως πολύ σωστά λέτε, πάντα όταν πριν μπει ένας κράτος μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και η Πολωνία ήταν από τα τελευταία κράτη που μπήκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ιστορικά, στη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έπρεπε να πληρούνται τα λιγότερα κριτήρια της Κοπενχάγης. Δηλαδή έπρεπε να υπάρχουν κάποια κριτήρια, κάποια στάνταρτς, τόσο σε επίπεδο δυνατότητας οικονομικής συνεργασίας, κάποια ασφάλως, οικονομικά μεγέθη, όσο και σε επίπεδο προστασίας θεμελιωδών δικαιωμάτων, στάνταρτς δημοκρατίας και κράτους δικαίου. Αυτά εκρίθη ότι τα πληρούσε η Πολωνία τότε και η Ουγγαρία. Θέλω να θυμίσω βέβαια ότι για όλες τις χώρες γινόντουσαν και κάποιες συμβιβασμοί στο αν πληρούνται ή δεν πληρούνται τα κριτήρια. Υπήρχε και ένα πλαίσιο πολιτικής διαπραγμάτευσης. Πολύ σωστά, ένα πλαίσιο πολιτικής διαπραγμάτευσης. Η απόφαση ήταν λίγο ζυγισμένη και με άλλα κριτήρια. Πάντως, όταν μπήκε η Πολωνία, όπως και εμείς όταν μπήκαμε, μπορεί να είχαμε κάποια οικονομικά δομικά προβλήματα, ναι, αλλά δεν ήταν τέτοιου βαθμού που να μην επιτρέπουν να μπούμε. Έτσι και η Πολωνία, όταν μπήκε, και η Ουγγαρία, δεν ήταν τέτοιου βαθμού που να μην μπορούν να μπουν. Επίσης, το πρόβλημα ανέκυψε σοβαρά ως δομικό πρόβλημα μετά το 2015 με μια σειρά νομοθετικών μέτρων παρέμβασης στη δικαιοσύνη και γενικά
πολιτικής, αυτό που όπως πολύ σωστά είπατε, μια στρατηγική πολύ επιθετική, μια στρατηγική λαϊκιστική, μια στρατηγική χειραγώγηση από την πολιτική της ανώτατης δικαιοσύνης στην Πολωνία. Δηλαδή αυτό δεν ήταν, για να είμαστε δίκαιοι, κάτι το οποίο προϋπήρχε. Υπήρχε όσο υπήρχε και σε άλλα κράτη-μέλη. Τώρα από το 2015 και μετά σιγά-σιγά-σιγά κορυφώνεται και τώρα έχει φτάσει στην έξαρσή του. Υπάρχει, δηλαδή αυτή η προσπάθεια που οπωσδήποτε, όπως εξηγήσατε με πολύ σαφή τρόπο, εκδηλώνεται με πολύ μεγάλη ένταση στην Πολωνία αυτή τη στιγμή απέναντι στο ευρωπαϊκό δίκαιο, έχει κάποια προϊστορία? Δηλαδή υπάρχουν άλλες χώρες που τα συνταγματικά τους ή ανώτατά τους δικαστήρια έχουν παραγάγει αποφάσεις που, εν πάση περιπτώσει, όχι έχουν θέσει έναν αμφιβόλο, αλλά έχουν πριονίσει έστω και θεωρητικά την ισχύ του ευρωπαϊκού δικαίου? Ναι, κύριε Χαραλαμπίδη, όπως πολύ ορθά υπενήσεστε, αυτό δεν είναι ένας κεραυνός εν εθρία. Δεν είναι η πρώτη φορά που ένα ανώτατο δικαστήριο κράτους μέλους έρχεται και αμφισβητεί ευθέως την αρχή της υπεροχής του ενωσιακού δικαίου. Ήδη πολύ πρόσφατα, το Μάιο του 20, το Γερμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο και τον Απρίλιο του 21, το Γαλλικό Συμβούλιο της Επικρατείας, όχι σε τέτοιο βαθμό εντελώς παραλογικό, ανορθολογικό, επιχειρηματολογικά και με νομικές βάσεις, αλλά με επιχειρήματα αντιευρωπαϊκά στην ουσία τους, αμφισβήτησαν ευθέως την υπεροχή του συντάγματος, του γερμανικού συντάγματος και του γαλλικού συνταγματικού δικαίου, αμφισβήτησαν ευθέως την υπεροχή του πρωτογενούς ενωσιακού δικαίου και του παραγόγου ενωσιακού δικαίου έναντι του συντάγματος. Πιο συγκεκριμένα, το Γερμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο, ελέγχοντας, έκρινε τελικά ως αντίθετη στο ενωσιακό δίκαιο, που δεν είναι αυτό αρμόδιο, υπενθυμίζω, είναι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κρίνει αν μια ευρωπαϊκή ρύθμιση είναι αντίθετη στο ενωσιακό δίκαιο, την πρακτική και τις πολιτικές και τα νομικά μέτρα που ελάμβανε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προς υποβοήθηση της Ευρωπαϊκής Ενωποίησης. Και αυτά τα μέτρα προς υποβοήθηση, τα λέω λίγο απλουστευτικά, της Ευρωπαϊκής Ενωποίησης που ελάμβανε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τα βοηθητικά για τη μεσαία τάξη όλων των ευρωπαϊκών κρατών, αυτά τα μέτρα τα έκρινε ως αντίθετα στο ενωσιακό δίκαιο. Το δικαστήριο, το Γερμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο, το Μάιο του 20, σε ένα άρθρο μου στην Καθημερινή την είχα χαρακτηρίσει την πιο αντιευρωπαϊκή μέχρι τότε απόφαση της 20ετίας αυτή την απόφαση, λέγοντας ότι δεν έχει δικαίωμα η Ευρωπαϊκή Ένωση να νομοθετήσει σε αυτά τα ζητήματα, ότι κακώς μπήκε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε αυτά τα ζητήματα. Δεν είπε ότι υπερέχει το Γερμανικό Συνταγματικό Δίκαιο, αλλά είπε ότι εσείς δεν είχατε αρμοδιότητα να το κάνετε αυτό. Εμέσως, πιο γλυκά, πιο ήπια, αλλά στην πράξη σε ένα πολύ σημαντικό τομέα που είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που καταλαβαίνουμε πόσο σημαντική είναι για την οικονομική ενοποίηση, έδωσε το βήμα. Δεν είναι τυχαίο ότι τότε ο Όρμπαν είναι ο πρώτος που χειροκρότησε αυτή την απόφαση, ο Ούγγρος Πρωθυπουργός, και ακολούθησε και η Γαλλία με ένα άλλο μοτίβο τον Απρίλιο του 21, όπως πολύ σωστά υπενηχθήκατε. Τον Απρίλιο του 21 έρχεται η Γαλλία και λέει για ένα θέμα προσωπικών δεδομένων σε άλλο επίπεδο ότι εντάξει, το ενωσιακό δίκαιο υπερέχει του εθνικού νόμου, αλλά δεν πρέπει να παραβιάζει την εθνική συνταγματική ταυτότητα των κρατών μελών. Οπότε εμέσως έβανε ένα ερωτηματικό, μια ρήτρα, τη ρήτρα της μη προσβολής της εθνικής συνταγματικής ταυτότητας. Θέλετε να μας εξηγήσετε λίγο τι είναι αυτή η έννοια της συνταγματικής ταυτότητας, γιατί και εμένα μου διαφεύγει, δεν την αντιλαμβάνομαι με την πρώτη. Ναι, είναι πολύ ορθό που σας διαφεύγει, γιατί είναι μια έννοια την οποία τη χρησιμοποιούν τα εθνικά δικαστήρια για να υπεκφύγουν της ενιαίας εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου. Αχα. Δηλαδή, εγώ θα μπορούσα να καταλάβω, γιατί δεν είναι ρητά. Ένα πολύ σημαντικό θέμα που πρέπει να βάλουμε στη συζήτησή μας είναι ότι το ΔΕΕ από ιδρύσεώς του, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρώην ΔΕΚ, από ιδρύσεώς του λέει ρητά. Το ενωσιακό δίκαιο υπερέχει του εθνικού δικαίου. Λέει ρητά το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ενωσιακό δίκαιο, ακόμα και το παράγωγο, οι κανονισμοί, οι οδηγίες, οι αποφάσεις, υπερέχουν του εθνικού δικαίου, ακόμα και του εθνικού συντάγματος. Το λέει ρητά, είναι ρητή η θέση του. Δεν είναι ρητή η θέση από την άλλη μεριά των συνταγματικών δικαστηρίων, το δεχόμαστε. Προσπαθούσαν όλοι να κάνουν μια σύμφωνη ερμηνεία και να αποφεύγονται οι συγκρούσεις. Δηλαδή, σε επίπεδο εθνικών συνταγματικών δικαστηρίων, δεν είναι αποκρασταλωμένο όπως μπορεί να νομίζουμε ως πάγια νομολογιακή γραμμή ούτε στην Ελλάδα.
πάγια νομολογιακή γραμμή ότι χωρίς όρους υπερέχει το παράγωγο ενωσιακό δίκαιο του Ελληνικού Συντάγματος. Αυτό που ήταν πάγιο είναι ότι προσπαθούσαμε και συνήθως βρίσκαμε τρόπους εναρμόνισης, σύμφωνης εφαρμογής. Δεν βρήκε εναρμόνιση το Γαλλικό, το Γαλλικό Συμβούλιο της Επικρατείας και επικαλέστηκε μία έννοια, την οποία την επικαλούνται πολύ και στη θεωρία, για να πούνε ναι, υπερέχει το ενωσιακό δίκαιο, υπερέχει εν μέρη και του Συντάγματος, αρκεί να μην φύγει τη συνταγματική ταυτότητα. Μάλιστα. Τα προσωπικά δεδομένα, είπε, είναι συνταγματική ταυτότητα. Που τα προσωπικά δεδομένα, λίγο ή πολύ, προστατεύονται με τον ίδιο τρόπο, όπως ξέρουμε, με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, δηλαδή. Ήταν και αυτό μια υπεκφυγή. Θα μπορούσα δηλαδή να καταλάβω στο ωραίο ερώτημά σας ότι η συνταγματική ταυτότητα θα μπορούσε να είναι ότι ένα κράτος μέλος έχει διαφορετική διάρθρωση στην τοπική του αυτοδιοίκηση. Διαφορετικό σύστημα. Mm-hmm. Έχει περισσότερους βαθμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και έχει πολλές αρμοδιότητες στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό θα μπορούσα να καταλάβω ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα το δεχόταν και το ενωσιακό δίκαιο, γιατί δεν τίθεται ζητήματα κράτους δικαίου με αυτό το ζήτημα θεσμικής αρχιτεκτονικής, ότι εδώ έχουμε περισσότερο κεντρικοποιημένο κράτος, αλλού πιο πολύ αποκεντρωμένο κράτος, αλλού τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό θα ήταν μια όχι προσχηματική επίκληση συνταγματικής ταυτότητας. Αντιληπτό, αντιληπτό. Πρόσφατα ακούσαμε επίσης, σε συνέχεια μάλιστα της υπόθεσης με την Πολωνία, ότι το Ευρωκοινοβούλιο κίνησε μια διαδικασία νομικών μέτρων σε βάρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επειδή διαπίστωσε, από ό,τι κατάλαβα, μια αμέλεια, μια ολιγορία της Επιτροπής να επιβάλλει σκληρότερα μέτρα σε χώρες μέλη που αμφισβητούν το κράτος δικαίου. Και το ερώτημά μου είναι, καταρχάς, έχει ξανασυμβεί κάτι αντίστοιχο, και αφετέρου, πώς θα κινηθεί αυτή η διαδικασία, ας πούμε? Ναι, όντως, μετά την απόφαση του ανώτατου πολωνικού δικαστηρίου, αυτή πριν ένα μήνα, είχαμε σύνοδο κορυφής. Εκεί πέρα υπήρχε μια μηχανία. Ενώ ήδη είχε πει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που συνεδριάζει κάθε εβδομάδα, είχε πει αυτό είναι μείζον θέμα, δεν μπορούμε να ασχολούμαστε με λεπτομέρειες, αυτό είναι σημαντικό θέμα για την ευρωπαϊκή ενοποίηση, για τις αξίες του κράτους δικαίου. Θυμίζω ότι στο άρθρο 2 των συνθήκων, της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατοχυρώνεται ως βασική αξία, μία από τις πολύ σημαντικές δίπλα στα δικαιώματα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τη δημοκρατία, η αρχή του κράτους δικαίου. Είχε πει από πριν τη σύνοδο αυτή κορυφής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κάντε κάτι. Δεν μπορεί αυτό το θέμα να μείνει σε επίπεδο διαβουλεύσεων. Εδώ ήταν πάρα πολύ επιθετικό, πέρα από τα εσκαμμένα. Όμως για διάφορους λόγους, στη σύνοδο κορυφής δεν ελήφθη κάποια απόφαση. Η Επιτροπή είχε μια ρητορική, η Φόντερ Λάιεν. Ναι, ναι, ναι. Είχε και μια συνάντηση με τον Πολωνό Πρωθυπουργό, τον Μοραβιέτσκι. Είπε ότι αυτό είναι απαράδεκτο και δεν θα είναι δεκτό, αλλά δεν μίλησε για συγκεκριμένα μέτρα. Έρισε λοιπόν αμέσως μετά, όπως πολύ ορθά λέτε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε μια συνεδρίασή του. Και τι ζήτησε? Ζήτησε από την Επιτροπή, επειδή παραβιάζεται το άρθρο 7 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το άρθρο 7, υπενθυμίζω για τους ακροατές σας, είναι το άρθρο το οποίο απαγορεύει τις συστημικές παραβιάσεις του κράτους δικαίου. Και έχει μία πολύ συγκεκριμένη, αλλά πολύ περίπλοκη, όπως δυστυχώς είναι πολλές φορές περίπλοκες διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαδικασία επιβολής κυρώσεων επί διαπίστωσης δομικών παραβιάσεων στο κράτος δικαίου. Ζήτησε από την Επιτροπή να ξεκινήσει επιτέλους αυτή τη διαδικασία κατά της Πολωνίας. Όχι ακριβώς να την ξεκινήσει, με αφορμή άλλες νομοθεσίες 17-18, είχε ξεκινήσει αλλά δεν είχε ολοκληρωθεί. Ναι, ναι. Να την ξαναξεκινήσει είτε από εκεί που ήταν, είτε να την πάει κορυφώνοντάς την, φτάνοντας μέχρι κυρώσεις. Γιατί θυμίζω ότι οι κυρώσεις που έχουν μπει από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ παράλληλη διαδικασία αυτή του άρθρου 7, θα μπορούσαν να μπουν κυρώσεις και από το Συμβούλιο των Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για δομικές παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου. Αυτή ουσιαστικά τη διαδικασία κατά βάση ζητάει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ενεργοποιηθεί. Καταλογίζω, όπως πολύ ορθά λέτε, στην Επιτροπή αδράνεια και ζητάει, ένα, να ενεργοποιηθεί ο κανονισμός για το κράτος δικαίου, δύο, να μην εγκριθούν, να μην δοθούν στην Πολωνία τα 36 δις που δικαιούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης, και τρία, να ξεκινήσει παράλληλα η διαδικασία του άρθρου 7. Μια πολύπλοκη διαδικασία, που τη ζουμάρω έτσι πολύ σύντομα. Θα πρέπει να τον ξεκινήσει η Επιτροπή, το 1 τρίτο των κρατών μελών, να περάσει και από Σύνοδο Κορυφής, πρώτα από Συμβούλιο, μετά από Σύνοδο Κορυφής και μετά πάλι από Συμβούλιο, για να μπουν συγκεκριμένες κυρώσεις, οι οποίες μπορεί να είναι είτε οικονομικές, είτε
και μη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων. Που αυτό είναι κάτι που δεν έχει συμβεί. Δεν έχει ξανασυμβεί ναι. στο παρελθόν. Είναι εντυπωσιακό αυτό, βέβαια. Και τώρα, έτσι κλείνοντας, θα μπορούσατε να μας πείτε με ποιους τρόπους εκτιμάτε εσείς ότι μπορεί να εκτονωθεί ή, εν πάση περιπτώσει, να καταλήξει αυτή η σύγκρουση που είναι σε εξέλιξη. Ναι, διάβασα άρθρα υψηλόβαθμων Πολωνών αξιωματούχων στο διεθνή τύπο, δηλαδή τα βγάλανε σε πολλές εφημερίδες στην Ευρώπη ως ήθιστε όταν υπάρχει ένα μήνυμα πρέπει να περάσει σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες, που είδα μια διάθεση καταλλαγής και συμφιλίωσης. Με αυτά τα δεδομένα και του Μοραβιέστσκι του Πρωθυπουργού, με αυτά τα δεδομένα πιστεύω ότι η μία οδός είναι πολύ πιθανή να γίνουν συζητήσεις, να σταματήσει η λειτουργία το Πειθαρχικό Συμβούλιο και ενδεχομένως να έχουμε και νομοθεσία από πλευράς Πολωνίας που να άρει αυτό το προφανές αντίθετα στην αρχή της ισότητας 60 για τις γυναίκες, 65 για τους άντρες, τους ανώτατους δικαστές. Δηλαδή η μία λύση είναι, που εγώ τη θεωρώ πάρα πολύ πιθανή, σε κάποια από τα πολύ κραυγαλαία παραβιαστικά του κράτους δικαίου ζητήματα νομοθεσίας να κάνει πίσω η Πολωνία. Δεν σας κρύβω από την εμπειρία που έχουμε δει ως τώρα ότι το 7 δεν έχει εφαρμοστεί. Ούτε στην Ουγγαρία που είχε αντίστοιχες εξάρσεις πριν μερικά χρόνια, θεωρώ πιο πιθανή, αν διακινδύνευα μια πρόβλεψη, αυτό το σενάριο. Κύριε Τζέμο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ διαφωτιστική η συζήτησή μας. Νομίζω ότι και όλοι εμείς που δεν είμαστε νομικοί και οι ακροατές αποκτήσαμε μια σαφή εικόνα για το τι συμβαίνει, γιατί πολλές φορές ακούμε και διαβάζουμε στα μέσα ενημέρωσης και δεν έχουμε μια έτσι αποκρισταλωμένη εικόνα των διαδικασιών και της δυναμικής που αναπτύσσεται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χαραλαμπίδη. Καλό σας απόγευμα. Να είστε καλά. Γεια σας.